Παγκόσμια ημέρα προορότητα σήμερα και μαζί μας έχουμε τον δόκτορα Κωνσταντίνο Στυλιανίδη, γυναικολόγο και αντιπρόεδρο της Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου. Καλή σας μέρα, γιατρέ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα για να μιλήσουμε για αυτή τη μέρα που πρέπει να τιμάτε, για αυτούς όλους τους μικρούς ήρωες που γεννιούνται πρόωρα, αλλά και τους γονείς που υπομένουν όλη αυτή τη διαδικασία που πρέπει να περάσουν με ένα προωράκι. Πολύ σωστά τα λέτε. Εμείς ευχαριστούμε για την ευγενική πρόσκληση που τιμούμε όλοι μαζί σήμερα. Έτσι σημαδιακά έχει καθιερωθεί η σημερινή ημέρα σαν Παγκόσμια Μέρα Προορότητας για να αφυπνίσει συνειδήσεις και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σε αυτό το αναπάντεχο θέμα όπως είναι η προορότητα, που ενδεχομένως να έχει στιγματίσει αρκετά άτομα από αυτά που ξέρουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι 1 στα 10 παιδιά ενδεχομένως να γεννηθεί προώρα. Σήμερα στην Κύπρο τα ποσοστά προορότητας είναι σε αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν παγκόσμια. Είναι, αγγίζουμε και ακολουθούμε τα ίδια στατιστικά δεδομένα όπως διαφαίνεται και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Ενδεικτικά το ποσοστό προορότητας στην Κύπρο για το 2022 έφτασε το 11%, εκ των οποίων το 5% αφορούσε δίδυμες κύσεις. Στις δίδυμες κύσεις πολλές φορές μπορεί να θεωρηθεί και αναμενόμενη μια πιο γρήγορη γέννα των παιδιών, όμως. Οι πολύδυμες κύσεις ακριβώς είναι ένας από τους πολύ καθοριστικούς παράγοντες και δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προορότητας. Γι' αυτό είναι σημαντικό και πολλές φορές να προσέχουμε, ιδιαίτερα σε ζευγάρια που καταφεύγουν στο θέμα τεκνοποίησης με μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς τον αριθμό των εμβρίων που μεταφέρονται στη μήτρα. Καταλαβαίνουμε ότι ένας γονέας ο οποίος δεν αναμένει μια προωρή κύηση και έρχεται, το άγχος είναι αυξημένο. Τι είναι αυτό που δεν γνωρίζουν οι γονείς πολλές φορές και πανικοβάλλονται πολύ περισσότερο ίσως και από αυτό που θα έπρεπε? Όντως η προορότητα είναι ένα αναπάντεχο γεγονός. Δηλαδή μια καλή μέρα ξυπνάμε και δημιουργείται κάποια επίπτωση. Είτε αυτό αφορά σύσπαση της μήτρας, είτε μητροραγία, η οποία με την έγκαιρη διάγνωση καταφεύγουμε σε μια ένα αναπόφευκτο τοκετό. Τώρα, οι εκφάνσεις και οι επιπτώσεις της προορότητας έχουν να κάνουν και με την ηλικία κύησης στην οποία γίνεται ένας τοκετός. Υπάρχουν τα εξαιρετικά πρόωρα τα οποία αφορούν κύησεις από 23 εβδομάδες μέχρι 28, τα πολύ πρόωρα από 28 μέχρι 34 και τα πρόωρα από 34 μέχρι 37. Αντιλαμβάνεστε, όσο πιο νωρίς έρθει ο τοκετός, τόσο πιο δύσκολη θα είναι η επιβίωση, αλλά και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει ένα πρόωρο νεογνώπια. Και λόγω της ανάπτυξης του παιδιού. Όμως, εκείνο που θα πω έτσι σαν σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Κύπρος είναι σε αξιοζήλευτα επίπεδα επιστημονικά. Έχει δημιουργήσει 2 εντατικές νεογνών, μία δευτεροβάθμια στο Δημόσιο Νοσοκομείο Λεμεσού και μία τριτοβάθμια στο Μακάριο Νοσοκομείο, όπου επιτελείται εξαιρετική δουλειά, διεπιστημονική δουλειά, τόσο από νεογνολόγους, όσο από νοσηλευτές, μες, άλλους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια και έχουμε εξαιρετικά καλό προσδόκιμο επιβίωσης. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η προορότητα είναι και ο κυριότερος λόγος νεογνικής θνησιμότητας. Αυτό που θα ρωτήσω είναι ότι δεν υπάρχει μια γενική οδηγία των γονιών που όταν έχουν προωράκι, γιατί το κάθε παιδί ανάλογα με το ποια φάση θα γεννηθεί διαφέρει το τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή η θεραπεία αναπόκειται στις εξατομικευμένες ανάγκες. Και αν μιλούμε για προορότητα, εκείνο που πρωταρχικά πρέπει να υποστηρίξει κανείς είναι την αναπνευστική δραστηριότητα. Γιατί η πλήρης ορίμανση των πνευμόνων επέρχεται όταν ολοκληρωθεί η 38η προς 39η εβδομάδα. Άρα ένα πρόωρο ξεκινά με τη δυσκολία της αναπνοής, που είναι το πρωταρχικό που πρέπει να υποστηριχθεί, και αυτό θα γίνει με διάφορες μεθόδους. Από τις αυξημένες ανάγκες που ενδεχομένως να αφορούν μια διασωλήνωση έως την εφαρμογή κάποιων μασκών, οι οποίες λέγονται SIPA, από όπου εκπνέουν θετική ο αερισμός στα νεογνά, Και από εκεί και πέρα έχουμε να υποστηρίξουμε την κυκλοφορία, να αναχαιτήσουμε πιθανές λοιμώξεις, γιατί τα πρόωρα κινδυνεύουν από λοιμώξεις, τυχόν αιμορραγίες, ανεμίες και σε βάθος χρόνου να εξεταστεί τις νευρολογικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η προορότητα. Πόσο δύσκολο είναι όμως και για τις μητέρες αλλά και για τους πατεράδες το ότι γεννιέται το παιδί τους, αυτή η πολυυπόθητη ημέρα της γέννησής τους, αλλά δεν το παίρνουν μαζί τους φεύγοντας από το νοσοκομείο και έχουν τις επισκέψεις είτε στο Μακάριο είτε στο Γενικό Νοσοκομείο. Η αλήθεια Λεμεσού. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο κανένας γονέας και ιδιαίτερα η μητέρα να αποχωρίζεται από τον νεογνώ της και γι' αυτό υπάρχει έντονη προσπάθεια να περιλαμβάνεται στη θεραπεία. Είτε να είναι όσο γίνεται πιο πολλές ώρες κοντά του, είτε να βγάζει γάλα εκεί όπου και μπορεί να εφαρμοστεί ως η σύντηση, γιατί ο θυλασμός πολλές φορές είναι αδύνατος και να δίνεται είτε από ρινογαστρικό είτε από άλλες μεθόδους, είτε να εφαρμόζεται η μέθοδος καγκαρού, όπου το παιδάκι έρχεται έτσι σε αμέση επαφή με το σώμα, τη θερμοκρασία και την οσμή της μητέρας του, έτσι ώστε αλλά και του πατέρα, για να μην τους αφαιρούμε να μην είμαστε... Έχουν τις ίδιες αγωνίες. Ακριβώς. Άρα γίνονται έντονες προσπάθειες και εφαρμόζονται όλα αυτά που εφαρμόζονται και στο εξωτερικό. Είμαι σίγουρη ότι έχετε συναντήσει πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν φέρει στον κόσμο τα προωράκια τους και πολλές φορές βλέπουμε σε αυτά τα παιδιά τη δύναμη της θέλησης για ζωή και καταφέρνουν και ξεπερνούν εμπόδια που θα το ονομάσουμε θαύματα της ζωής. Εννοείται είναι θαύματα και είναι μικροί μαχητές οι οποίοι ξεκινούν από την πρώτη τους ανάσα, έστω και με πολύ κόπο για να καταφέρουν να κάνουν την πρώτη τους ανάσα, με τη δική μας βοήθεια να καταφέρουν να αντεπεξέλθουν και να διέλθουν με επιτυχία όλων αυτών των αγώνα. Εδώ θα τονίσω ότι διαφέρει το προσδόκιμο επιβίωσης ανάμεσα στις χώρες. Και εδώ βλέπουμε και τις κοινωνικές ανισότητες. Δηλαδή, ένα νεογνώ σε χώρες αυξημένου κοινωνικο-οικονομικού υπόβαθρου έχουν σχεδόν 90% πιθανότητες να επιβιώσουν και με καλή πρόγνωση. Ενώ σε χώρες όπως είναι οι ασιατικές, αφρικανικές κλπ. Εντελώς το αντίστροφο. Λιγότερο από 10 με 20% πιθανότητα επιβίωσης. Ποιο θα ήταν το κεντρικό μήνυμα που θα δίνετε μετά από τόσα χρόνια εσείς αυτές τις μέρες στα άτομα που είτε αυτή τη στιγμή μπορεί να μας παρακολουθούν από ένα νοσοκομείο και το παιδάκι τους δεν είναι εκεί κοντά τους, είτε ανησυχούν για μια προώρη γέννα? Εγώ θα έλεγα ότι η διαφώτιση ξεκινά από την σωστή επίβλεψη μιας εγκυμοσύνης. Η σωστή ενημέρωση, η σωστή και η τακτική παρακολούθηση από όλους τους επαγγελματίες υγείας που αφορούν την περιγεννητική φροντίδα ξεκινά από εκεί. Άρα με μια σωστή συμβουλευτική και παρακολούθηση μειώνεται ο κίνδυνος. Όπως είπαμε, υπάρχουν αναπάντεχοι και ανεξήγητοι λόγοι. Παρόλα αυτά, εγώ θα τονίσω ότι θέλω να στείλω ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι η πρόγνωση, η επιβίωση είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Επιτελείται ένα τεράστιο έργο στις εντατικές νεογνών και ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εντατική και γι' αυτό να είναι ήσυχοι και να είναι θετικοί στην εξέλιξη της έκβασης ενός προώρου τοκετού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν.